Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται πλέον η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος που δημιουργήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου ώστε να σταθεί στο πλευρό των νέων μητέρων και βρεφών. Η δημιουργία Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος ήταν απολύτως απαραίτητη καθώς θα καλύψει ένα μεγάλο κενό αφού η μοναδική Τράπεζα Γάλακτος της χώρας για δότριες μητέρες λειτουργεί στην Αθήνα και δεν επαρκεί για τις ανάγκες όλης της χώρας. Μέχρι πριν λίγες μέρες δεν υπήρχε καμιά Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος στη Βόρεια Ελλάδα. Η μόνη τράπεζα ήταν στην Αθήνα. Εδώ και 2 χρόνια έχουμε σχεδιάσει εδώ στο Παπαγεωργίου την δημιουργία Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος, γιατί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη. Στόχος μας είναι όλα τα πρόωρα νεογνά να παίρνουν μητρικό γάλα. Είτε το γάλα της μητέρας τους, είτε γάλα δότριας. Και επίσης περιπτώσεις στις οποίες οι μητέρες δεν μπορούν να δώσουν το δικό τους το γάλα, θα υπάρχει δυνατότητα να προμηθεύονται γάλα από την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος του Παπαγεωργίου. Επίσης, γάλα μητρικό θα μπορούμε να δίνουμε σε άλλες ιδιωτικές κλινικές, νεογνωλογικές κλινικές, οι οποίες δεν έχουν τράπεζα και χρειάζεται να δώσουν στα πρόωρά τους ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις νεογνών με γαστρεντερικά προβλήματα, γάλα μητρικό, το οποίο είναι και το καλύτερο για αυτές τις περιπτώσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου γεννιούνται κάθε χρόνο 1500 με 1600 φυσιολογικά νεογέννητα στην ΑΜΕΦΤΙΚΗ Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στη Β' Νεογνωλογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου νοσηλεύονται 550 με 600 νεογνά τον χρόνο με σοβαρά προβλήματα, συχνά απειλητικά για τη ζωή τους. Το 10% είναι πρόωρα νεογνά και περίπου 60 με 70 είναι εξαιρετικά χαμηλού βάρους γέννησης. Με δεδομένο ότι το μητρικό γάλα είναι η καλύτερη τροφή για τα νεογνά, το νοσοκομείο έχει βάλει στόχο να εξασφαλίσει τη διάθεση μητρικού γάλακτος μέσα από τη λειτουργία της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος. Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δημιουργία της τράπεζας που ξεκίνησε εδώ Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Ούτως ή άλλως καθημερινά γίνεται μια προαγωγή του μητρικού θυλασμού στο νοσοκομείο μας. Είναι μια καθημερινή δουλειά για να φτάσουμε να στρατολογήσουμε κόσμο που θα είναι οι δότριές μας για την Τράπεζα Γάλακτος. Υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή μόλις μαθεύτηκε η είδηση, μας πήραν τηλέφωνο και έστειλαν και email κάποιες γυναίκες για να μας πούνε τι θα γίνει με το γάλα που έχουν περίσσευμα και τους είπαμε ότι μόλις είμαστε έτοιμοι και έχουν δοκιμαστεί οι διαδικασίες και οι λειτουργίες μας, είμαστε έτοιμοι να το παραλάβουμε. Έχει γίνει βεβαίως η πρώτη παστερίωση. Ήταν μια δοκιμαστική διαδικασία για να δούμε λίγο την λειτουργία των μηχανημάτων μας. Περιμένουμε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες από την παστερίωση για να διατεθεί το γάλα όπως πρέπει. Παράλληλα, στο νοσοκομείο λειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια και το ιατρείο θυλασμού, το οποίο θα μπορεί να εκπαιδεύει τις δότριες όσον αφορά το θυλασμό. Εδώ αυτή η αίθουσα λοιπόν είναι ο πρόδρομος της Τράπεζας Μητρικού Γάλακτος που είπαμε στη συνέχεια. Οπότε σε αυτό το χώρο εδώ οι μανούλες θα εκπαιδεύονται, θα δίνονται οι σωστές οδηγίες για το πώς θα κάνουν αυτή την τακτική τους, έτσι ώστε στην πορεία να αποκτήσουμε κάποια μέλη που θα μας δωρήσουν το γάλα τους. Από εδώ λοιπόν ξεκινάει όλη η εκπαίδευση, όλες οι οδηγίες για την υγιεινή, για την άντληση και αν θέλετε να εμφυσίσουμε λίγο στη μανούλα τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της πράξης αυτής. Η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος έχει πάρει ήδη την πιστοποίηση ISO. Επιπλέον θα υπάρχει τεκμηρίωση με εγχειρίδιο ποιότητας, οδηγίες εργασίας, έντυπα και περιγραφές θέσεων εργασίας. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια των ασθενών και τη διαχείριση των κλινικών κινδύνων. Καθορίζει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των διαδικασιών υγειονομικής περίθαλψης και προϋποθέτει ελέγχους από επιθεωρητές.